του ΣΥΡΙΖΑ, ένα παράλληλο μέτωπο στο οποίο θα πρέπει και εκεί να ανταποκριθεί ο Πρωθυπουργός, γιατί από το πρωί ακούμε και πάλι για κάλπες από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω όμως να το κρατήσουμε αυτό ως αστερίσκο και να επιστρέψουμε για να κλείσουμε το κομμάτι του Ταμείου. Είναι κατανοητό αυτό που μας είπατε, ότι δεν είναι δεν θέλουμε να πληρώσουμε, είναι δεν μπορούμε να πληρώσουμε αν δεν έχουμε να πληρώσουμε. Εάν δεν πληρώσουμε, εάν πάρουμε το χειρότερο σενάριο, θα πρόκειται για πιστωτικό γεγονός? Είναι αυτό το ανησυχητικό ή είναι το ανησυχητικό το πώς θα περάσει στον κόσμο η μη πληρωμή του Ταμείου? Θα σας απαντήσω με γεγονότα. Υπάρχουν ήδη δηλώσεις και ανεπίσημες αλλά άκρως έγκυρες διαρροές εκ μέρους υπευθύνων των δανειστών μας, υπευθύνων εκπροσώπων των δανειστών μας, που λένε ότι και μια αργοπορία στην πληρωμή κάποιων δόσεων δεν συνιστά από μόνο του πιστωτικό γεγονός. Ότι μπορεί αυτά να γίνουν και μέχρι τέλος Ιουνίου και να μην δημιουργηθεί καμία ανυπέρβλητη κατάσταση και δυσκολία. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι όσοι κινδυνολογούν μέσα στην Ελλάδα είναι βασιλικότεροι εναντίον της χώρας και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και άρα ας το σταματήσουν. Και δεύτερον, είναι ένα σημάδι ότι και από την πλευρά των δανειστών μας δεν σκέφτονται και δεν μιλούν όλοι σαν το Σόιμπλε, διότι υπάρχουν και εκεί άνθρωποι που έχουν μυαλό στο κεφάλι τους και σκέφτονται αν οι Lehman Brothers, που ήταν πολλές φορές μικρότεροι από την Ελλάδα, όταν κατέρευσε, δημιούργησε μια τεράστια παγκόσμια οικονομική κρίση, διαψεύδοντας τους ανόητους που έλεγαν ας την αφήσουμε να καταρρεύσει, είμαστε θωρακισμένοι, δεν θα πάθουμε τίποτα, να τιμωρηθούν οι τραπεζίτες της Lehman Brothers. Η Ελλάδα στο ομιγέννητο θα προκαλέσει σεισμικές αντιδράσεις. Και γι' αυτό, αν δείτε ένα δημοσίευμα σημερινής εφημερίδας που δεν συμπολιτεύεται το ΣΥΡΙΖΑ, μιλώ για τα νέα, κάθε άλλο, τι λέει? Λέει ότι ο Τσίπρας τηλεφώνησε στον Τζακ Λιού, τον Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, και του είπε, από τη στιγμή που ο Ομπάμα, εσύ, η κυβέρνηση, λέτε βρείτε τα με τους δανειστές, διότι κινδυνεύει και ακόμη και η αμερικάνικη οικονομία από μια κρίση, από μια ρήξη, κάντε κι εσείς κάτι, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια μεγάλη επιρροή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έτσι ώστε κάποιοι κόμποι που αφορούν στο ασφαλιστικό, στα εργασιακά κτλ. Είτε να λυθούν, είτε να μετατεθούν για αργότερα. Διότι δεν είναι δυνατόν σε λίγες μέρες να λυθούν προβλήματα δεκαετιών. Είναι βαρόμετρο για τη συμφωνία ο ρόλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και η επιμονή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει συμμετοχή τώρα και το Ταμείο? Κοιτάξτε, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Ξέρετε, γιατί είναι άνηση η διαπραγμάτευση, γιατί η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, η οικονομία μας είναι αδύναμη, έχουμε πολλές πληγές και στην κοινωνία μας και στην οικονομία μας. Ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερό μας ατού και γιατί μας υπολογίζουν και θα κάνουν και αυτοί κάποιες υποχωρήσεις? Γιατί? Ότι όλες οι δημοσκοπήσεις 4 μήνες μετά τις εκλογές, παρά τα λάθη μας, παρά τις αδυναμίες μας, παρά τις υποχωρήσεις μας, παρά το ότι ο Τσίπρας έχει ήδη βγει και έχει πει πιθανό κάποια πράγματα που είπαμε να μην μπορούσαμε να το κάνουμε αμέσως, να τα κάνουμε λιγότερο, να τα κάνουμε αργότερα. Παρόλα αυτά, και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο ψηλά στις δημοσκοπήσεις από ό,τι στις εκλογές, και η κυβέρνηση έχει μεγάλη στήριξη και ο Τσίπρας ακόμη πιο μεγάλη. Άρα, σου λένε οι ξένοι. Να τελειώσω τη φράση. Ναι, και μετά κάνω το συνήγορο διάβολο. Ναι. Σου λένε οι ξένοι. Μας συμφέρει και εμάς η συμφωνία. Μπορούμε να την κάνουμε με κάποιον πιο βολικό, να ρίξουμε τον Τσίπρα, να βάλουμε στη θέση του κάποιον άλλο που να λέει ναι σε όλα, να υπογράφει έτοιμα κείμενα στα αγγλικά όπως είχαμε μάθει 5 χρόνια. Δεν μπορούμε, διότι παρότι τους φύγουμε, παρότι τους πνίγουμε, παρότι προσπαθούμε να τους ταπεινώσουμε, αυτοί γίνονται δυνατότεροι, γιατί ο ελληνικός λαός θέλει επιτέλους μια συμφωνία που δεν, να μην είναι σφάξε μαγά μου να γιάσω, αλλά να μας δίνει μια δυνατότητα να ξεφύγουμε από ένα καταστροφικό πρόγραμμα. Στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στους ειδικούς, τους τεχνοκράτες της Κομισιόν, δεν υπάρχει άνθρωπος που ανεπισήμως να μην ομολογεί ότι το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε στην πλάτη των Ελληνίδων και των Ελλήνων από το Δούνου του, μαζί με τους άλλους, είναι το πιο αποτυχημένο στην ιστορία του Δούνου του. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω πριν, και το πιο άδικο, που είπα ότι θέλω να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, είναι πώς είναι δυνατόν να δίνουν οι Ευρωπαίοι βαρύτητα στις δημοσκοπήσεις που γίνονται στην Ελλάδα, όταν, το λέει η κυβέρνηση ανοιχτά, δεν έχουν δώσει βαρύτητα στη λαϊκή εντολή που έδωσε και στο αποτέλεσμα των εκλογών στις 25 Ιανουαρίου. Να σας πω, κύριε Μπουζδούκου,
στην πολιτική, υπάρχουν και επιδιώξεις, υπάρχουν και συμφέροντα. Προφανώς κάποιοι, η ευρωπαϊκή δεξιά και ιδιαίτερα η πιο σκληροπυρηνική, οι Ταλιμπάν του νεοφιλελευθερισμού, όπως συνηθίζω να λέω, δεν τους άρεσε που στην Ελλάδα ψήφισαν ένα κόμμα αριστερό, βγήκε ένας αριστερός πρωθυπουργός, γιατί σου λένε θα σκεφτούν έτσι ανάλογα και οι Ισπανοί και οι Ιταλοί. Είδατε και στην Ισπανία, έφαγε τα μούτρα το Ραχόι, ανέβηκαν πάρα πολύ η Ποδέμος και η ευρύτερη αριστερά. Θα θέλαν λοιπόν να τρίψουν τη μούρη μας στο χώμα, θα θέλαν να μας ταπεινώσουν, θα θέλαν να μας υποτάξουν. Θα θέλανε με αυτή το στραγγαλισμό μέσα σε 3-4 μήνες η απήχηση του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης, η δημοτικότητα του Πρωθυπουργού να πέσει στα τάρταρα, να λυγίσουμε, να φοβηθούμε, να πούμε φέρτε κάτι να υπογράψουμε. Παρότι χρησιμοποιούν κάποιοι τέτοια μέσα, ο ελληνικός λαός αντιδρά με έναν τρόπο που λέει θέλω συμφωνία, αλλά θέλω μια ρεαλιστική συμφωνία με αμοιβές υποχωρήσεις. Και επειδή βλέπω για πρώτη φορά μια κυβέρνηση που το παλεύει και έναν πρωθυπουργό που το παλεύει, του δίνω στήριξη. Το γεγονός ότι ο Τσίπρας έχει καλή χημεία με τη Μέρκελ παρά τις διαφορές τους, και αυτό ομολογείται από όλους. Ενώ πήγε στο Βερολίνο πριν 2 μήνες και είπε κατά πρόσωπο στη Μέρκελ για Siemens, για γερμανικές οφειλές κτλ., ξέρετε τι επίπταση έχει στον ελληνικό λαό. Του έχει ανυψώσει το ηθικό για το φιλότιμο. Δεν θεωρεί ο ελληνικός λαός ότι πρέπει να ζει με δανεικά. Θέλει να ξεφύγει από αυτό. Αλλά λέει ο κόσμος ότι για να μπορέσω να ξεφύγω χρειάζομαι ανάπτυξη της οικονομίας, χρειάζομαι να μου δώσεις μια ανάσα, γιατί τώρα έχω μια θηλιά στο λαιμό μου και με πνίγει. Μάλιστα. Και γι' αυτό εμείς θέλουμε συμφωνία καλή, για να μπορέσει η Ελλάδα να αναπτυχθεί. Μόνο έτσι μπορούμε να μειώσουμε την ανεργία και να έχουμε ένα χρόνο, άλλα 3,5 χρόνια και άλλους 44 μήνες, για να κάνουμε πράξη βήμα-βήμα τις αλλαγές που έχουμε δεσμευτεί. Γιατί αυτή η χώρα πρέπει πρωτίστως η ίδια να αλλάξει. Μην θεωρούμε ότι για όλα μας φταίνει ξένοι. Κυρίως μας φταίνε αυτοί που κυβέρνησαν την Ελλάδα για δεκαετίες και την έκαναν κλωτσοσκούφι του Σόιμπλε. Άρα, κύριε Παπαδημούλη, φεύγει ή παραμένει, αλλά λίγο πιο στην άκρη, πάνω στο τραπέζι το ενδεχόμενο των εκλογών? Ο κύριος Πουλάκης το επανέφερε σήμερα το πρωί. Κοιτάξτε. Όταν ο Πρωθυπουργός το βγάζει από το κάδρο αυτό το ενδεχόμενο. Κοιτάξτε, οι Έλληνες, κατά τη γνώμη μου, ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και κυβέρνηση Τσίπρα και ζητούν από τον Τσίπρα να κυβερνήσει. Όχι να στείλουμε κάλπες κάθε 3 και λίγο. Ψήφισαν για κυβέρνηση και όχι για εφορευτική επιτροπή. Αν ο Τσίπρας φέρει μια συμφωνία, και εγώ εκτιμώ αυτό θα συμβεί, θα είναι μια συμφωνία καλή και θα ζητήσει να στηριχτεί από τους 162 βουλευτές που συγκροτούν τη δηλωμένη κυβερνητική πλειοψηφία. Αν αυτοί οι 162 την ψηφίσουν, δεν έχουμε κανένα λόγο να προχωρήσουμε σε εκλογές. Εάν υπάρχουν κάποιοι που σκέφτονται και την πίτα ολάκρη και το σκυλοχορτάτο και να είμαι βουλευτής και υπουργός, αλλά και να μην δίνω στήριξη σε αυτό που θα μου φέρει ο Πρωθυπουργός μετά από μια σκληρή διαπραγμάτευση, αν σε αυτή την ψηφοφορία δεν υπάρξει δεδηλωμένη, τότε η γνώμη μου και η πρότασή μου προς τον Πρωθυπουργό θα είναι να πάει σε εκλογές ζητώντας την εμπιστοσύνη του λαού για το δρόμο που χαράζει με τη συμφωνία και την υλοποίηση του προγράμματός μου, του προγράμματός μας. Και η εκτίμησή μου είναι ότι σε αυτή την περίπτωση που δεν θα έχουμε εμείς την ευθύνη των εκλογών, δεν θα έχει ο Τσίπρας την ευθύνη των εκλογών, δεν θα πάρει 36%, θα πάρει 45%. Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό και το ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή, κύριε Παπαδημούλη. Κλείνοντας, φαντάζομαι ότι και εσείς παρακολουθήσατε την πολύ ωραία συνεδρίαση εχθές της Επιτροπής. Όχι, δεν την παρακολούθησα. Δεν την παρακολουθήσατε. Ήμουνα σε μια εκδήλωση για τον Μιχάλη Παπαγιαννάκη, που ήταν μια εκδήλωση τιμής στη μνήμη του. Έχουν συμπληρωθεί 6 χρόνια από το θάνατό του. Και νιώθω και περήφανος γιατί οι οργανωτές με κάλεσαν ως έναν εκ των βασικών ομιλητών.